Λοιπόν, παιδιά, συνεχίζουμε να ανοίγουμε κουτιά και τι σας έχω σήμερα. Τηλεκατευθυνόμενο αυτοκινητάκι. Mini. Λοιπόν, Mini Racing Radio Control. Okay. Γιατί το πήρες αυτό, Πέτρο? Καταρχάς, το πήρα πρώτον επειδή είναι μικρό, χαριτωμένο, όμορφο. Είναι πάμφθινο, κάνει 3-4 ευρώ. Θα σας έχω link στο description από κάτω, affiliate, για να μπορείτε να το πάρετε άμα θέλετε. Είναι πολύ γαμάτο για δώρο και είναι πάρα πολύ όμορφο. Μπορεί να το έχεις, ξέρω εγώ. Είναι στυλάτο, είναι ωραίο. Και είναι πάμφθινο. 4 ευρώ. 4 ευρώ, ρε φίλε. Τηλεκατευθυνόμενο. Χωρίς καλώδιο, χωρίς τίποτα. Μικρό είναι. Πόσο μικρό? Να το κινητό μου. Κοιτάξτε πόσο είναι το κινητό μου και πόσο είναι το αυτοκινητάκι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να το ανοίξουμε και μετά θα το κάνω για καμιά βόλτα έξω για να με περιγελάσει ο κόσμος και για να δούμε και πώς τρέχει. Αλλά στην αρχή θα το ανοίξουμε. Θα φέρω και άλλα τέτοια προϊόντα, μικρά ας πούμε, μικρά τηλεκατευθυνόμενα αυτοκινητάκια και διάφορα τέτοια, γιατί μου αρέσουν και έχουν πλάκα. Είναι και διακοσμητικά έτσι όμορφο. Μπορεί να το βάλεις έτσι κάπου, ξέρω εγώ, στο γραφείο, να πάρεις διάφορα χρώματα και διάφορα, ξέρω εγώ, σχέδια. Okay, και βγαίνει έτσι. Έχει κάτι κόνους εδώ, να, θα τους αφήσω. Αυτό είναι κανονικό unboxing, δεν είναι εικονικό, γιατί δεν το έχω ξανανοίξει εγώ. Τα αφήνω εδώ και ξεκουμπώνει εδώ. Θέλει μπαταρίες, ok, θέλει 2 αλφα-αλφα. Και εδώ δεν ξέρω. Πάω να του βάλω 2 μπαταρίες και έρχομαι. Έφτασαν οι μπαταρίες. Το κουμπώνω στα γρήγορα. Και το καπάκι που είναι? Όχι, φίλε. Να και το καπάκι. Το χειριστήριο εδώ είναι λίγο, ξέρω εγώ, έχει πλάκα. Έχει αριστερά, δεξιά και τι είναι αυτό, μπρος πίσω. Παιδιά, το άνοιξε. Α, επέστονται. Έχει εδώ την κεραία του, την οποία έβγαλα. Τη βιδώνουμε εδώ. Πλάκα έχει. Αυτό είναι το μανιουαλάκι του. Για να δούμε μήπως έχει τίποτα μέσα. Λοιπόν, παίρνω μια βαθιά αναπνοή και ξεκινάω να το διαβάζω. Φτάνει. Λοιπόν, εδώ on off δεν βλέπω. Οπότε φαντάζομαι ανοίγω αυτό και δουλεύει. Έχει και κόνους. Okay. Για να δούμε. Ναι! Oh. Έχει και φως. Έχει και φως, ρε φίλε. Τι άλλο θέλεις? Λοιπόν, όχι, θα το κάνω έξω. Θα το κάνω έξω. Θα είμαι έξω με το αυτοκινητάκι. Ο μαντράχαλος. Πάμε να το κάνουμε έξω και μετά θα πούμε τα τελευταία λόγια. Λοιπόν, Μάγκης, για να δούμε τι ρόλο βαράει το αυτοκινητάκι. Πλάκα έχει. Θέλω να δω μέχρι που θα πάει. Πόσο μακριά πηγαίνει. Οκ, τώρα το έχω πάει γύρω στα 7 μέτρα και δεν έχει πρόβλημα. Το βλέπετε έτσι. Οκ, εντάξει, δεν θα κάνω πάρα πολύ το τέτοιο. Δεν θα κάνω πάρα πολύ. Δεν θα παίξω πάρα πολύ με αυτό. Και ο δρόμος είναι ανώμαλος, έτσι. Λοιπόν, μάγκες, αυτό ήταν το review. Δεν θέλω να λέω συνέχεια τα ίδια και τα ίδια, αλλά αναγκάζομαι. Την εποχή που εγώ ήμουνα ανήλικος, για να πάρουμε ένα τηλεκατευθυνόμενο, καλά, καταρχάς δεν υπήρχαν τηλεκατευθυνόμενα ασύρματα, τουλάχιστον εμείς δεν μπορούσαμε να τα πάρουμε. Έπαιρνες ένα ενσύρματο
φορτηγάκι το οποίο πήγαινε σαν πιο αργά και από το θάνατο και το χρυσοπλήρωνες. Τώρα αυτό εδώ πέρα δεν είναι για παιχνίδι τόσο πολύ όσο για μινιατούρα, έτσι να το στήσεις κάπου να το κάνεις δώρο. Κάνει 3 ευρώ. Κάνει 3 ευρώ ρε φίλε. 4 ξέρω εγώ πόσο κάνει. Και λες ρε φίλε κοίτα να δεις. Και όχι μόνο ανάβουν τα μπροστά του τα φώτα, αλλά και όταν κάνει όμπισθεν ανάβουν και τα πίσω. Βέβαια εδώ πέρα έχει φάει σκάλωμα και ανάβει μόνο το ένα. Αλλά και πάλι ξέρω εγώ ρε φίλε, μου φαίνεται πολύ τζαμάτο αυτό. Θα το βάλω στο κουτί του, θα το αφήσω εδώ πέρα για να το βλέπω. Εγώ θα προσπαθήσω να αγοράσω και άλλα τέτοια προϊόντα, μικρά έτσι, μικρής αξίας, που είναι σε φάση για δώρα και τα λοιπά, και θα κάνω διάφορα και άλλα reviews με αυτή τη θεματολογία. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια χαρά!